Μπακαρέζι, Κώστας Κακαβάς, Λίκη Βουγιουκλάκη, φτού και τα φυλάς, φτού και τα φυλάς. Κοίταξε με στην οθόνη, όμορφη ξανθιά και μόνη. Το ματάκι να σου κλείνω και φυλάκια να σου δίνω. Το ματάκι να σου κλείνω και φυλάκια να σου δίνω. Δε γουστάρω την αλήθεια, προτιμώ τα παραμύθια. Είμαι στάρ του σινεμά, φτού σου κούκλα κι άντε γεια. Είμαι στάρ του σινεμά, φτού σου κούκλα κι άντε γεια. Κοίταξε με στην οθόνη, όμορφη ξανθιά και μόνη. Παραμύθια να σου λέω, κι άσε με μετά να κλαίω. Δε γουστάρω την αλήθεια, προτιμώ τα παραμύθια. Είμαι στάρ του σινεμά, φτού σου κούκλα κι άντε γεια. Είμαι στάρ του σινεμά, φτού σου κούκλα κι άντε γεια. Ναι, Θεία Ανώνυμου, ναι, η Μαργαρίτα λείπει. Άφησε τις πίστες της νύχτας και έπιασε τις πίστες του Παρνασσού, ναι. Ναι, ναι, την περιμένουμε από στιγμή στη στιγμή. Γεια σου, αγάπη μου! Δεν με λέτε έξι νούμερο του λότο. Σε αφήνω, Θεούλα, γεια, γεια. Λυζάκι μου, τι κάνεις, κουκλίτσα. Μαργαρίτουλα, να σε δω, να σε δω. Γύρισες μια κούκλα. Γύρισα μια κούκλα, γιατί έφυγα μια κούκλα. Ναι, δεν λέω, αλλά... μην το ψάχνεις, αγάπη μου, ο καθαρός αέρας. Μόνο. Και το σκι. Μόνο. Και γιατί να το κρύψω με ένα άλλωστε. Και αυτό που φαντάζεσαι. Πόσο ετών είναι αυτό που φαντάζομαι? 25. Άντε. Και είσαι κατώτερα. Κάτσε να σου πω λεπτομέρειες. Δεν μπορώ. Πηγαίνω στα μαγαζιά. Για λεπτομέρειες. Δεν μπορώ, παιδί μου. Το αφήνετε, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη? Όχι. Δεν το αφήνουμε, διότι εμείς το είδαμε πρώτοι. Γελιέστε, μαντάμι. Το χειροπήγιο, εγώ το είδα πρώτος. Δεν γελιέμαι εγώ. Η όρασή σας γελιέται. Δεν θα σας το χτυπούσα, αλλά με έχετε φέρει στο αμήν. Εσείς φοράτε γυαλιά, τα οποία δεν σας βοηθάνε κιόλας. Τα γυαλιά ανόητε, τύπε. Τα φοράω γιατί μου πάνε. Όπως φοράω και το μπλε. Τέλος πάντων, να μην μακρηγορούμε, το χειροπήγιο θα το πάρω εγώ. Τι λες, βρε φαλοκρατικό γουρούνι, φέρ το εδώ, βρε. Μπα! Κάνουμε και ζωριλίκια! Και ζωριλίκια κάνουμε και εντύπωση κάνουμε και μουσακά κάνουμε και φέρ το δόμι, το φέρω στο κεφάλι! Τι λες, μωρή, ανισόρροπη! Ποιον είπες, μωρή! Ας το κάτω, για να μην σε πιάσω από το μαλλί και σε φέρω σβούρα! Ποιον θα πιάσει από το μαλλί, βρε, αν θα χωρίχε! Τι γίνεται εδώ, δεν τρέπεσαι να βαράς αμάχο πληθυσμό? Εγώ, αυτή με χαστούκησε! Αυτό μας έλειπε να σηκώσει χέρι σε μια κυρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εξάλλου κυρία το είδε πρώτη. Παρντών. Ξέρετε, με το που το είδα αυτό το κυροπήγιο, το λάτρεψα, το αγάπησα, όπως αγαπώ όλα τα ωραία και παλιά πράγματα. Είναι τόσο όμορφο. Τι σκεφτόμουν, ξέρετε. Έχετε ακούσει ποτέ Σοπέν? Τώρα τελευταία όχι. Όχι. Τότε δεν μπορείτε να καταλάβετε τη μαγεία. Να ακούς Σοπέν και να χάνεσαι μέσα στο φως των κερδιών. Καλέ, μην κλαίτε, πάρτε το. Όχι, δεν πειράζει. Πάρτε το εσείς. Όχι, εσείς πάρτε το. Όχι, όχι, πάρτε το εσείς. Όχι, εσείς πάρτε το. Όχι, εσείς πάρτε το. Όχι, εσείς πάρτε το. Έχω συνηθίσει να έρχομαι δεύτερος. Μη φεύγετε, μη... Έφυγε. Έτσι ξαφνικά. Ναι, έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή μου και βγήκε από το παλιατζίδικο. Ναι, και τόσο που κάτσε πολύ είναι. Μα καλά, και τόσο πια καλονός είναι αυτός και στην έδωση κατά κέφαλο. Δεν είναι και ο Μικυρούρκ. Αλλά μήπως εγώ είμαι Kim Basinger. Δεν μετράει η ομορφιά. Εμένα μ' άγγιξε. Πού καλέ. Έλευρε, Μαργαριτά, στις προστιχές. Ας το πάρω από την αρχή. Εμένα μ' άγγιξε η ευαισθησία του. Η ρομαντική του διάθεση, τα δάκρυα που είχε για τα κεριά. Εμέτσι πες μας, κοπέλα μου, νορμάλ άνθρωπος και θα σε τράβαγε σένα. Δεν μου λες, Γιωργάκη μου.
Είναι ανάγκη κάθε φορά που ανοίγεις το στόμα σου να πετάς κακίες. Αφήστε το, για μένα είναι, θα το σηκώσω εγώ. Ναι. Η Ντενίση ήταν, δεν τηλεφώνησε σήμερα και ανησύχησε. Αν θες να ξέρεις, είναι ο σκηνοθέτης από το σίριαλ που θα παίξω. Ναι. Μαργαρίτα, μάς το Γιωργάκη, πες μου τι να κάνω. Βρε κοπέλα μου, και εσύ χάθηκε να του ζητήσεις ένα όνομα, ένα επίθετο, έστω μία διεύθυνση. Τίποτα. Το μόνο που ξέρω γι' αυτόν είναι ότι του αρέσουν τα παλιά πράγματα, οι αντίκες. Γενικώς. Του αρέσει ό,τι έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου. Και τότε έχεις πολλές ελπίδες να του αρέσεις κι εσύ. Καλό είναι αυτό. Τι γίνεται εδώ μέσα σήμερα? Μισό λεπτό. Τι είπες? Είπα, καλέ, τι μπάχαλο είναι αυτό. Τι γίνεται εδώ μέσα σήμερα? Άστα, πού να στα λέω. Πλακώθηκε η Φωφό με τον Κυριάκο και του πέταξε την παρέτηση στα μούτρα. Και αυτός είχε γίνει έξαλλος. Καλά, και η Λουκία που είναι, και αυτή δήλωσε παρέτηση. Μισό λεπτό. Τι είπες? Είπα, καλά, η Λουκία που είναι, και αυτή δήλωσε παρέτηση. Όχι, η Λουκία δήλωσε ασθένεια. Αν και για άρρωστη, πολύ χαρούμενη την άκουσα στο τηλέφωνο. Έτσι, δεν μου λες, και αυτές οι φωνές στο γραφείο του Κυριάκου τι είναι? Και μη μου πεις να το ξαναπώ, γιατί δεν το θυμάμαι. Αυτές οι φωνές είναι η Ζωζό, η φίλη του Κυριάκου. Α, αυτή. Και δεν μου λες, Βρεζόν, εσύ τι κάνεις και πατάς τα πλήκτρα με κλειστά μάτια? Προσπαθώ να μάθω τυφλοσύστημα. Σασμός! Λέγε γρήγορα ποια ήταν αυτή. Λέγε! Αφού μου πες να σκάσω. Σκάσε, βρε, που θα μου πεις ότι σου είπα να σκάσεις. Λέγε, μίλα! Η Φωφό ήταν η καθαρίστρια. Μα στραβή θα με βγάλεις, αγόρι μου, τώρα, αφού σου έδωσε ένα βασάκι. Όχι, η παρέτησή της ήταν. Μα γιατί νευριάζεις? Εγώ νευριάζω? Δεν με έχεις δει να νευριάζω, γι' αυτό τα λες αυτά. Εγώ τώρα είμαι ήρεμη. Εγώ τώρα είμαι πάρα πολύ ήρεμη. Λοιπόν, ορίστε, να και η παρέτησή της. Έλα, δεν την πιστεύω, παρέτηση. Καλά, να σου πω, βρερούλη μου, τι θα γίνει με το μικρό μου αδερφό? Πότε θα τον πάρει στη δουλειά? Ναι, τι προσόντα έχει? Είναι υδροχός με σελήνη στους διδύμους. Γιατί δεν μου το λες τόση ώρα? Πες να περάσει όποτε μπορεί. Για να δω μήπως μπορεί και τώρα. Χαίρετε, τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Και εσείς εδώ και εμείς εδώ. Θέλω 300.000 μηνιαίως και με 500 θα τα βρούμε. Εντάξει, καλώς μου φαίνεσαι. Καλά θα τα πάμε. Στρατό έχεις πάει? Και να μην έχεις πάει δεν πειράζει, παιδί μου. Δεν χάλασε ο κόσμος. Ωστόσο, πάω στη γωνία να χτυπήσω μια μπουγάτσα. Ωραίος, ε. Καλά. Ναι, ναι, ναι. Ελίζα, φέρ' το μέσα. Λοιπόν, κλίτσα. Άντε, γιατί έχω δουλειά τώρα. Α, δεν μπορώ. Θα έρθει να με πάρει ο μεγάλος μου αδερφός. Και ποια είναι πάλι αυτή η Ελίζα? Only you can make this world. Δεν είναι δυνατόν εσύ εδώ? Δεν είναι δυνατόν εγώ εδώ. Άντε βρε σωσό μου, άντε βρε μανάρι μου. Ε, καλά, μην με σπρώχνεις. Θα φύγω. Έχει χάρη που ήρθε ο μεγάλος μου αδερφός να με πάρει. Παύλο, χαιρέτα τον καμπρό σου. Εσείς δεν είστε η Ζωζό του Κυριάκου? Εγώ είμαι η Ζωζό του Κυριάκου. Εσείς ποια είστε? Αφήστε με εμένα, και αυτός είναι ο αδελφός σας. Όχι, η μαμά μου είναι. Ε, ο αδερφός μου είναι βέβαια και μεγάλο γιατρός, παρακαλώ. Κυριάκο, μπορώ να λείψω για μια ώρα? Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε. Ζωζό, πάρε ένα ταξί και πήγαινε σπίτι. Έχω μια δουλειά. Μπουγατσούλα! Ο Χριστός και η Παναγία. Δεν το ήθελα για μένα. Ούτε εγώ το ήθελα για μένα. Ήθελα να στο χαρίσω. Κι εγώ να στο χαρίσω ήθελα. Μαργαριτούλα! Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν είναι ωραία? Απόψε είναι το πρώτο μας επίσημο δείπνο. Και όλα αυτά τα σπάνια πράγματα τα μαγείρεψες γι' αυτόν? Τι σου λέω, πιάστηκε το χέρι μου. Να μαγειρεύεις? Όχι. Να τηλεφωνώ στη Θεία Νόνη να μαγειρέψει. Ακατάπαυστα μιλούσε. Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα και καλό βόλι. Περίμενε, περίμενε. Έχω φοβερό τρακ. Πες μου πώς είμαι. Είμαι όμορφα ντυμένη. Κούκλα είσαι, κούκλα. Αυτό το λες επειδή είσαι μαμά μου και μ' αγαπάς. Όχι, αυτό το λέω γιατί βιάζομαι να φύγω. Τσαο. Ναι. Καλησπέρα σας. Τηλεφωνώ εκ μέρους του ιατρού Παύλου Ζάρπα. Η κυρία Σταματίου? Ίδια. Συγγνώμη που δεν σας ειδοποίησα νωρίτερα, αλλά το ραντεβού σας με τον γιατρό αναβάλλετε για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ. Κι εγώ.
Λίζα. Τι έχεις, κοριτσάκι μου, γιατί είσαι έτσι. Βάλαμε ένα ουίσκι με τζίντζερ έιλ. Και μη γίνεσαι τσιγκούνης, baby. Γκάρμο. Έλα, άσα ιδίες τώρα. Τι το θες το ουίσκι. Θέλω να γίνω κουνουπίδι. Να ξεχάσω τον Παύλο που με έφτιασε. Και γι' αυτό σκάς, μωρέ. Θα σε βάλω εγώ να παίξω το σύριαλ που παίζω, θα σε κάνω εγώ. Εγώ δεν θέλω να παίξω σε σύριαλ. Εγώ θέλω τον Παύλο. Τι ακροματικότητα έχει. Φουλαριστή, φουλαριστή. Ο σκηνοθέτης τι λέει. Τα καλύτερα λόγια. Όχι, παιδί μου, σαν φυζίκ εννοώ. Α, θα σου βρω μια φωτογραφία. Περίμενε. Ελίζα. Παύλο. Μου τηλεφώνησαν ότι ακυρώνεται το ραντεβού μας. Δεν έχω ιδέα. Μάλλον θα πρόκειται για παρεξήγηση. Σε ευχαριστώ. Πέρασε. Πέρασε, Παύλο μου, πέρασε. Πέρασε. Τσι-τσι. Μια ελίτσα. Όμερση. Στο στόμα. Ελίζα. Θέλω να σου πω... Ναι, Παύλο. Πες αυτό που θέλω να ακούσω. Ελίζα. Είσαι πολύ καλή στην κουζίνα. Είμαι καλή και σε άλλο δωμάτιο. Κρασάκι. Μη μου βάζεις πολύ, γιατί ξέρεις, εγώ όταν πίνω χάνω τον έλεγχο. Ε, τότε να μην πιείς καθόλου. Μα γι' αυτό στο λέω. Απόψε θέλω να τον χάσω τον έλεγχο. Ελίζα, πρέπει να σου πω ότι... Το πέρας το ζώο να δεστήσει μέχρι το ραντεβού. Μαργαριτούλα! Ο Παύλος που σου έλεγα, Παύλο, η μαμά μου. Εσύ είσαι η μαμά της Ελίζας. Εσύ είσαι ο Παύλος που μου έλεγε. Τι έκπληξη είναι αυτή, παιδιά, γνωριζόσαστε. Άντε καλέ, από πού να γνωριζόμαστε. Το πολύ πολύ άνθρωπος να με ξέρει από τις κοσμικές στήλες. Ελιζάκι μου, φέρε μου ένα ουσκάκι να γνωρίσω και τον Παυλάκι. Αμέσως πηγαίνω. Πρόσεξε, εδώ κοντά θα είμαι. Βρε τον Παυλάκι. Καλώς όρισες στο σπίτι μας, Παυλάκι. Κάτσε, χρυσό μου. Βρε γαϊδούρη, γιατί με έστησες στο ραντεβού, ε. Μα εγώ έβαλα τη γραμματέα μου να σου τηλεφωνήσει ότι το ραντεβού ακυρώνεται. Εμένα δεν μου τηλεφώνησε κανένας. Ωραία. Και πάγω, αγάπη μου, ονδυρόξ, αγάπη μου, ονδυρόξ. Α, δεν θα τα πάμε καλά. Τώρα καταλαβαίνω. Έγινε κάποιο μπέρδεμα με τα ονόματα. Γι' αυτό η Ελίζα νόμισε ότι ακυρώθηκε το δικό μας ραντεβού. Ναι, αν θέλουμε το πιστεύουμε. Ωραία. Και σόδα, αγάπη μου. Α, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά. Παυλάκι μου, άκουσε. Ό,τι μάθει, θέλω να το μάθει μόνο από μένα. Και εσύ, Μαργαρίτα, προς Θεού, μην πεις τίποτε. Θέλω κι εγώ να το μάθει από μένα. Ωραία. Μα βρε κούκλα μου, όλα εγώ θα σου τα λέω και κανένα φιστίκι. Αράπικο. Ναι, και τον αράπη για να μου κάνει αέρα. Ναι, Ελίζα, πέρασα κι εγώ πολύ όμορφα. Ξέρω έναν τρόπο που μπορούμε να περάσουμε πολύ πιο όμορφα οι δυο μας. Ναι, βέβαια. Παύλο, για να σου εκφράσω αυτό που αισθάνομαι, θα δανειστώ ένα τραγούδι της Ρένας Κουμνιώτη, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που λέει «Η ζωή μου αρχίζει μέσα στα χέρια σου. Ήμουν αγέννητη ως ταχτές. Πάρε με, αγόρι μου, στα χέρια σου. Πάρε με και κάνε μου ό,τι θες». Ελίζα, μην... Με το ίδιο θέμα, υπάρχει επίσης και ένα τραγούδι της Δήμου που λέει «Πάρε με επειδή σε αγαπώ». Ελίζα, γεια, θα τα πούμε αύριο. Υπάρχει επίσης και το καινούργιο πράγμα της Μοσχολιού. Παύλο, Παύλο, το κλείσε. Μήπως έχει τίποτε εναντίον της Μοσχολιού. Αχ, τι να κάνω, γιατί να είναι τόσο συγκρατημένος. Μα τι να κάνω, η κοπέλα, τι να κάνω. Ελίζα. Παύλο. Μήπως με παρεξήγησες. Όχι, εγώ δεν... Παρεξήγησέ με τότε, γι' αυτό ήρθαμε στη νύχτα. Για να με παρεξηγήσεις. Ελίζα, πρέπει να σου πω. Δεν υπάρχουν πρέπει στον έρωτα. Δεν βλέπεις ότι σε θέλω σαν τρελή, σαν κολλασμένη. Το βλέπω, αλλά... Μην αντιστέκεσαι, δεν ωφέλει πλάουν. Μη, Ελίζα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Πρέπει να σου πω κάτι. Τι συμβαίνει, υπάρχει άλλη. Όχι, δεν υπάρχει άλλη. Τότε. Υπάρχει άλλος. Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Α. Τι! Ελίζα! Ελίζα!
Μαργαρίτα, είμαι ένα ράκος, άστα. Ο Παύλος μου τα αποκάλυψε όλα. Το κάθαρμα. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τραγικό. Τι λες τώρα. Αν δεν είναι αυτό τραγικό, τότε ποιο είναι. Για κάνε μου τη χάρη. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία είμαι που έκανε πλαστική. Αλλά άμα ξαναπάω εγώ σε αυτό να με φτύσει. Στο φουστάνο από εδώ και πέρα. Στο φουστάνο που κρατάει και το στόμα του κλειστό. Κλες με τώρα. Ποιος φουστάνος και ποια πλαστική. Μα δεν μου είπες ότι σου τα αποκάλυψε όλα. Ναι, ξέρεις τώρα. Ο Παύλος είναι. Δηλαδή. Δεν είναι και πολύ του ποδόγυρου. Δηλαδή για την πλαστική τα άμαθες από μένα τώρα. Ναι, και ουδόλος με απασχολεί. Α, δηλαδή αυτά τα περιπαρνασού μουσια. Στην κλινική σου να έχω μένει μια εβδομάδα. Ναι, στην κλινική. Και την πλαστική μου την έκανε ο Παύλος. Εντάξει, εντάξει, ας τα ξεχάσουμε αυτά τώρα. Ναι, Λιζάκι μου, να το ξεχάσεις αμέσως και μην χτυπήσεις ποτέ στη μανούλα ότι είναι μια χειρουργημένη, ε. Άστα αυτά τώρα. Με τον Παύλο, πες μου τι να κάνω. Κοίταξε, η μανούλα ένα έχει να πει. Ο άντρας, ό,τι και να είναι, είναι άντρας. Αρκεί να του γρατζουνίσεις τις κατάλληλες χορδές. Αυτό είναι. Θα τον γρατζουνίσω. Πουλάκι, μιλάς τόση ώρα και εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Τι σου λέω τόση ώρα, είσαι και αργόστροφη, Παναθεμάσαι. Αυτός δεν είναι σαν τους άλλους άντρες. Δεν είναι πολύ γυναικάς. Κατάλαβες. Δεν ξέρω, αλλά εγώ αυτό το έχω για καλό. Ναι, καμιά φορά είναι καλό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι κακό, γιατί αυτός είναι παρθένος. Α, κατάλαβα. Παρθένος αυτός, Σταύρος, εσύ δεν ταιριάξατε. Όχι, βρεζόν. Όταν λέμε παρθένος, εννοώ παρθένος. Αγνό παρθένο μαλλί. Δεν καταλαβαίνεις, δεν έχει πάει με γυναίκα. Υπάρχουν ακόμη παρθένοι στην Αθήνα. Λέγε βρε Μίλα, πάλι με αυτή τη γεροβέφα ήσουν. Βρε, θα της βγάλω τα μαλλί και θα το δώσω εσένα να το φας. Βρε Ζωζό, μου σορκίζομαι. Δεν ήμουν μαζί της. Βρε Ζωζό, του σορκίζεται, δεν ήτανε μαζί της. Βρε Ζωζό, του σορκίζεται, δεν ήτανε μαζί της. Εσύ Χρυσό μου την πετάγεσαι. Εσύ Χρυσό της την πετάγεσαι. Φανερό σου βρε άνμαντρε που πας και μου κρύβεσαι πίσω από τα φουστάλια των γυναικών. Ζωζό, σταμάτα, γιατί με κυνηγάς. Αλήθεια Ζωζό, γιατί το κυνηγάτε. Δεν το κυνηγάω εγώ Χρυσό μου, αυτό το τσόλιο τα λιώσκια το κυνηγάει. Η παστρικιά, η Γενοβέφα. Γενοβέφα την Ελένε. Τι όνομα. Και καλά, Ζωζό, εσείς τον κυνηγάτε γι' αυτό, ο κύριος γιατί τον κυνηγάει. Εγώ τον κυνηγάω γιατί έτσι χάλω θερμίδες. Λοιπόν, αφού δεν με πιστεύεις, ιδού η απόδειξη. Πήγα και πήρα τις βέρες για τον αραβόνα μας. Έλα, δεν το πιστεύω. Με λένε πάμε, θα ανοίξουμε σαμπάνιες. Μπουγάτσα θα φάμε. Oh. Θα πάμε. Και μπουγάτσα και σαμπάνιες. Γεια σας. Τι οικογένεια είναι αυτή είναι στο γραφείο μας. Έλα, Νούλα, άστα αυτά εδώ στα δικά μας. Πες μου, τι να κάνω. Εγώ τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ όταν παντρεύτηκα τον μπάμπι μου ήμουν άμαθη και μια φίλη μου μου χάρισε τον ερωτικό οδηγό. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Τα μαθαίνεις όλα. Βέβαια πρέπει να δείξεις διαγωγή, να μελετήσεις, να διαβάσεις. Ξέρεις εγώ τι ξενύχτη έριξα, τι μελέτη. Λες και έδινα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Και τα πιο δύσκολα δε κεφάλαια τα είχα γράψει σε σκονάκια. Τι μου λες. Ναι, παιδί μου. Και φτάνω που λες στην εκκλησία η νύφη με το μάτι πρισμένο από το διάβασμα. Αλλά οι κόποι μου ανταμείφθηκαν. Γιατί το ίδιο βράδυ τα ήξερα τα βασικά. Αλλά να είναι καλά και ο μπάμπης μου με βοήθησε. Δεν μπορώ να πω. Ανούλα. Τον έχεις ακόμα αυτό τον ερωτικό οδηγό. Σιγά, αγάπη μου. Κάτσε να αλλάξω σελίδα. Είμαστε ακόμα στο 18. Μέχρι το 29 που είναι το ριζουμέ έχουμε καιρό ακόμα. Εγώ τι κάνω τώρα, τι κάνω. Το σχεδίασες εσύ, αυτό σχεδίασες. Να σου πω, το πόδι που είναι τόση ώρα στον αέρα, τι να το κάνω. Άλλαξε, βάλ το άλλο. Όχι, δεν υπάρχει 19. Πάει κατευθείαν στο 23. Εγώ τι να κάνω. Τα δικά σου κάνε, κάνε τα δικά σου. Εγώ πάντως το πόδι το κατεβάζω γιατί αχ, ξεγοφιάστηκα τόση ώρα. Αχ, Παύλο, αχ, Παύλο, αχ, Παύλο. Καλέ, τι κάνεις. Ήχους, ήχους κάνω. Κάνε και εσύ, κάνε και εσύ. Κι άλλους. Παύλο, να αλλάξω θέση, έχω πάθει σκολίωση. Στο Ασκληπείο Βούλας με βλέπω, τη γυναίκα. Ελίζα. Έλα, Παύλο. Ρε εσύ, δεν τα αφήνουμε να πάμε για κανένα σουβλάκι. Τουλάχιστον το σουβλάκι ήταν καλό. Μαργαρίτα, μην με κοροϊδεύεις. Υπάρχει πρόβλημα. Γελάει. Και τελικά η μόνη λύση είναι να τον αναλάβει μια έμπειρη γυναίκα. Ναι, και μετά να περάσει τα χέρια τα δικά σου. Ακριβώς. Καλά, μην το βασανίσεις το πράγμα. Πέσω στη Λουκία. Λουκία. Λουκία πνίγεται, δεν μπορεί. Ξέρω όμως μια άλλη που έχει πάρει ντοκτορά σε αυτόν τον τομέα. Δεν έχεις τσίπα επάνω σου. Πού ξανακούστηκε κόρη να ζητάει τέτοιου είδους βοήθεια από τη μάνα της. Μαργαριτούλα. Εμείς δεν κάνουμε πράγματα που έχουν ξαναγίνει. Είμαστε πρωτοπόροι. 20 χρόνια μπροστά. Ελίζα, θα μας κράξουν, θα μας γράψουν οι εφημερίδες. Μη σε νοιάζει. Ντόρος να γίνεται. Μαργαρίτα, τι έγινε. Εντάξει. Μπήκε το νερό στα βλάκι. Wait! Get up! Wait!
Έλα, Παύλο. Έλα. Αχ, αυτή η μητίτσα. Συγκρατήσου. Δεν κρατιέμαι εγώ τώρα. Μη σε παρακαλώ, μη. Το πιάσω εγώ να το κάνω. Όχι, όχι, σταμάτα. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Τι παιχνίδι, με τις μύθες? Όχι, άλλο παιχνίδι, περίμενε. Λοιπόν, εγώ είμαι η Τζέσικα Λάν και εσύ ο Τζακ Νίκολσον. Ο άντρας μου εστιάτορας λείπει. Σίγουρα ή θα φάμε κανένα δρομόξυλο? Εξακριβωμένα πράγματα. Λοιπόν, εδώ είναι το τραπέζι της κουζίνας. Γύρω-γύρω έχει ζυμάρια και κατσαρολικά. Εγώ είμαι ξαπλωμένη τα νάσκελα. Κι εγώ τι κάνω τώρα? Εσύ ο ταχυδρόμος, παιδί μου, που χτυπάς πάντα δυο φορές και στην τρίτη με πετυχαίνεις. Πάμε. Χτύπα. Εγώ χτυπάω τώρα, έτσι. Αυτό είναι το τρένο που θα σφυρίξει τρεις φορές. Εσύ ο ταχυδρόμος. Δύο φορές. Δύο. Ποιος είναι? Ο ταχυδρόμος. Καλώς το να και σάργησε. Μπράβο, Ελιζάκη μου, μπράβο. Επιτέλους βρήκες το σωστόν άνθρωπο. Να μην είσαι πια μαγκούφα. Ευτυχώς, Ανούλα μου, τα πάμε μια χαρά. Και στο άλλο το θέμα, ξέρεις, ασυγκράτητος. Κοίτα λοιπόν να τον τυλίξεις, να του βάλεις την κουλούρα. Γιατί τα χρόνια περνάνε, Ελίζα μου. Εσύ αυτό να θέλει να έρθει το βράδυ από το σπίτι και πέμενε να είναι και η Μαργαρίτα μαζί? Χαζή είσαι, βρε. Αυτό θέλει. Να σε ζητήσει σε γάμο. Άντε, η ώρα η καλή. Έλα. Έλα, μα έλα, μα έλα. Έλα να κάτσεις λίγο μαζί μας, έλα Μαργαριτούλα. Όχι, κατά βάση δεν ήρθα για να κάτσω. Βιάζομαι, με περιμένουν κάτω. Κάθεσαι και σβιάζεσαι. Θέλω μόνο να σας ευχαριστήσω οικογενειακώς για όλα όσα κάνατε για μένα. Μου ανοίξατε νέους δρόμους στη ζωή μου. Για να τους περπατήσουμε μαζί. Παύλο. Ελίζα, δεν θέλω να κλονίσω την αυτοπεποίθησή σου. Ποιος σου είπε να την κλονίσεις? Ελίζα, είσαι πολύ όμορφη γυναίκα. Ότι είμαι, είμαι. Πολύ ερωτική. Μην το κάνουμε και ζήτημα. Αλλά άτυχη. Γιατί μου το χαλάζει, Παυλάκη? Ελίζα, στο είπα από την αρχή. Έχω δεσμό και δεν θέλω να τον χάσω. Δηλαδή? Δηλαδή, χαίρετε και αντίο. Παύλο, δε. Κοριτσάκι μου. Κοριτσάκι μου, μην το είσαι. Ξέρεις, αυτές οι ιστορίες εκεί καταλήγουν. Κοίταξε, εξάλλου το λέει και η παροιμία. Ας γελούμε και σπιδούμε για να λένε πως δεν πεινούμε. Τώρα αυτό τι σχέση έχει? Καμιά, αλλά κάποτε πρέπει να τελειώνουμε και με αυτό το επεισόδιο.